Τώρα εδώ ταιριάζει το βρε καλό στα παιδιά που ανησυχήσατε από το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το 30% του λαού μας να ξεφεύγει από τα δίχτυα της εξαπάτησης και να σας απορρίπτει και τους δύο. Και αυτό γιατί, διότι σας αναγνωρίζει ως αιτία για το τσάκισμα της ζωής του. Αυτό θέλετε να αποφύγετε και σηκώνετε τη σκόνη των σκανδάλων που είστε βουτυγμένοι για να επιλέξει έναν από τους δύο σας με βάση το ποιος είναι, όπως φωνάζει δηλαδή το πράγμα, λιγότερο μπλεγμένος σε σκάνδαλα, λιγότερο διεφθαρμένος. Αυτό είναι πραγματική προσφορά στην πείρα του λαού μας, όχι μόνο για το 30% αλλά για όλους. Και το χοντρό γέλιο είναι ότι ζητάτε την εμπιστοσύνη του λαού εσείς που δεν εμπιστεύεστε ούτε τον εαυτό σας και παρακολουθιέστε μεταξύ σας. Πώς όμως θα μπορούσε να είναι αλλιώς όταν είστε κόμματα που το μόνο που σας δένει ως μονάδες είναι το επιχειρηματικό κέρδος και αυτή είναι η κατάρα σας από την οποία δεν μπορείτε να απαλλαγείτε. Διότι ως μονάδες υπηρετείτε συγκρουόμενα συμφέροντα επιχειρηματικά ακόμη και μέσα στα ίδια σας τα κόμματα. Άρα είστε ευάλωτοι και στις πιέσεις τους και στις προσφορές τους. Και ο μόνος που μπορεί να σας απαλλάξει από αυτή την κατάρα, ο γιατρός που θα σας θεραπεύσει, είναι η εργατική τάξη. Αυτή τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ σας επιλέξατε να φουντώσετε, διότι σε αυτά που κινεί το λαό μας δεν έχετε καμία διαχωριστική γραμμή. Διότι μαζί ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψηφίσατε το πλαίσιο παρακολουθήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταστολή της ριζοσπαστικής σκέψης και δράσης. Ξέρετε, αυτή που λέει θέλει δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, εργασιακά δικαιώματα. Έτσι λέει αυτό που ψηφίσατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς υπογράψατε και οι τρεις σας ως κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Μην ανησυχείτε βέβαια, δεν θα σας παρακολουθήσουν εσάς για κάτι τέτοιο. Γι' αυτό παρακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Εργατικό, το Λαϊκό Κίνημα και με τη συμφωνία όλων σας. Και όχι μόνο η ΕΕΠ, αλλά και οι ενδιαφερόμενες ανά τον πλανήτη μυστικές υπηρεσίες. Σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο τους αφήνετε να σουλατσάρουν στην Ελλάδα, μπαίνετε και μπροστά για να μην αποκαλυφθούν. Το έπαθλο όμως δεν θα το πάρετε μόνο από τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά και από τον ίδιο το λαό. Διότι μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ γεμίσατε τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων μνημόνια σφαγής, των συντάξεων, των μισθών, λαιλασίας του τεράστιου λαϊκού πλούτου, καταστροφής του περιβάλλοντος. Μαζί σαν μία γροθιά γεμίσατε τη χώρα μας δολοφονικούς νατοϊκούς εξοπλισμούς και πριν λίγες μέρες μαζί με τις υπογραφές και των τριών σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντάξατε τη χώρα στον καταμερισμό της πυρηνικής περικύκλωσης της Ρωσίας κάτω από το νατοϊκό δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Χωρίς να ρωτήσετε δηλαδή το λαό μας, τον κάνατε με διακηρυγμένο μάλιστα στόχο πυρηνικών όπλων. Μαζί και οι τρεις σας φέρατε τα κοράκια των καρτέλ του χρηματιστηρίου της ενέργειας να ξεκογαλήσουν τα δεκάδες δις του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι χρήματα από το φοροτσάκισμα του λαού μας, να ξεκοκαλύσουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού και το εισόδημα των οικοκυριών. Μαζί, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ανοίξατε την πόρτα στα τραπεζικά κοράκια να πληστηριάσουν τα σπίτια αυτών που έχετε τσακίσει και σε όλα τα υπόλοιπα κοράκια τη δυνατότητα να γδάρουν ό,τι μένει από το εισόδημα του λαού πάνω σε κάθε του ανάγκη, είτε στη διατροφή με τους μεγαλέμπορους, στην υγεία και όποια άλλη. Μαζί Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απορρίψατε όλες τις τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος για ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τα άγρια φορολογικά βάρη στα καύσιμα, στην ενέργεια, την απαγόρευση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο μαζί φορά απαλλάξατε τους επιχειρηματικούς ομίλους στο ελάχιστο, αλλά κρύβεται το τεράστιο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών μόνο του 0,2 των πιο ισχυρών από αυτούς που ανέρχεται στα 87 δις. Και εσείς και οι τρεις σας πουλάτε προεκλογικές διακηρύξεις προσβολή στην νοημοσύνη του λαού μας ύψους 3 με 4 δισεκατομμύριων ευρώ, γιατί δεν υπάρχει, λέτε, δημοσιονομικός χώρος. 87 δις που θα ήταν εκατοντάδες αν και οι τρεις δεν απορρίπτατε, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, δεν απορρίπτατε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη συνταγματική αναθεώρηση για ονομαστικοποίηση των μετοχών και απαγόρευση κίνησης κεφαλαίων σε offshore. Και γιατί αυτό? Διότι έτσι βγαίνει το πραγματικό μέγεθος του πλούτου που οδηγήσατε και οι τρεις σας στις τσέπες μιας χούφτας παράσιτων και που υπολογίζεται με απλά μαθηματικά σε πολλά τρεις. Και ο κορσές που βάλατε είναι τα 3-4 δις. Και ήρθατε μόλις προχθές οι ίδιοι, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, μαζί με την Ελληνική Λύση, να ψηφίσετε υπέρ των λόμπι
Υπέρ δηλαδή της δυνατότητας του λαδώματος των ευρωβουλευτών από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να τους βάζουν σε καλύτερη θέση μάσας των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ που μαζεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις τσέπες των λαών. Προοδευτικό. Άρα για να πάμε τώρα στη σούμα. Πότε θα είναι πιο δυνατός ο λαός? Με περισσότερους πάτσιδες ή με περισσότερους κατσότιδες που εμποδίζουν πληστηριασμούς και εξώσεις? Με τον κατώτατο μισθό της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά ένα κιλό φέτα, ή με την συλλογική σύμβαση εργασίας των οικοδόμων που φτάνει από 38-50% αυξήσεις? Με το θα λογαριαστούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ ή με τους αγώνες των κομμουνιστών μαζί με τους υγειονομικούς που ανάγκασαν την κυβέρνηση να σταματήσει το σχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ και να αναγκαστεί να δώσει εκατοντάδες μεθ, που ανάγκασαν για μέτρα ασφάλειας στα εργοστάσια και σώθηκαν έτσι χιλιάδες ζωές? Με την υποχρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπυρική προστασία ή με τους κομμουνιστές να δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης στο πλευρό του λαού και τη μάχη μετά για την αποκατάσταση των ζημιών? Με το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ή με τους κομμουνιστές στη μάχη στο πλευρό των εργαζομένων να βάζουν φρένο όπως τη Λάρκο? Με αυτούς που ζεσταίνουν το αυγό του ναζιστικού φασιστικού φιδιού με κρυφές συναντήσεις με χουντικούς όπως προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ και κοινά ψηφοδέλτια όπως ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με χρυσαυγίτες όπως το Εργατικό Κέντρο Πύργου, ή με τους κομμουνιστές που τους στέλνουν πίσω στα λαγούμια τους όποτε σηκώσουν το κεφάλι? Με τα πάρτι της ΔΑΠ στα πανεπιστήμια και τους μηχανισμούς εξαγοράς των φοιτητών και των καθηγητών, ή με την ΚΝΕ δυνατή και την αστυνομία έξω από τα πανεπιστήμια? Με την ψήφο σταθερή εκεί που τη στέλνεις, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ή σε αυτούς που την κλέβουν και την επιστρέφουν εκεί που αρνήθηκες να τη δώσεις, είτε με συγκυβερνήσεις όποτε χρειαστεί, είτε με τη μέθοδο του Μέρα 25? Ας τη δώσει ο λαός την απάντηση. Γιατί για να ληστέψει το λαό δεν χρειάζεσαι τη συμμετοχή του. Για να σταματήσει όμως τη ληστεία του, τη χρειάζεσαι τη συμμετοχή του. Όταν λοιπόν ο λαός μας αποφασίσει να σταματήσει τη ληστεία του και να ξεμπερδέψει και με τους ληστές του, δεν θα μείνει κανείς με την απορία για το αν το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει ή όχι.